Μια επιστημονική εκδήλωση με άκρως βιωματικά χαρακτηριστικά πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο με φόντο και στόχο να καταστεί σαφές ότι ένας ασθενής με καρκίνο και δικαιούται και μπορεί να βιώνει μια ποιοτική καθημερινότητα ως αποτέλεσμα της καλής διατροφής, της καλής ψυχολογίας και της ευεργετικής άσκησης. Είναι όντως είναι σαν να αισθάνεσαι ότι το ταβάνι έχει πέσει στο κεφάλι σου εκείνη τη στιγμή που ακούς τη διάγνωση, αλλά θα πρέπει να βρεις τον τρόπο, τη δύναμη και να καταλάβεις ότι είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί, που μπορεί να νικηθεί και η καλή ποιότητα ζωής που δεν περιλαμβάνει μόνο τις πάρα πολύ καλές θεραπείες που έχουμε. Τα αισιόδοξα μηνύματα από τη θεραπευτική προσέγγιση είναι πάρα πολλά. Με τον ογκολόγο του, ο κάθε ασθενής θα πρέπει να συζητά τα πάντα. Παράλληλα όμως, επειδή γύρω από μια ασθένη είναι και ένα σώμα, ένας άνθρωπος, μια ψυχή, ένα μυαλό, πρέπει να τα φροντίσουμε όλα. Και τα φροντίζουμε με καλή διατροφή, με καλή ψυχική ηρεμία, με άσκηση. Το σεμινάριο παρακολούθησαν πλήθος γυναικών και όχι μόνο που πάσχουν ή αντιμετώπισαν στο παρελθόν τον καρκίνο, αλλά και άτομα που στηρίζουν δικούς τους ανθρώπους που ασθενούν ή και ενδιαφερόμενες που θέλουν να εντάξουν στη ζωή τους κάποια στοιχεία που λειτουργούν σαν ασπίδα προστασίας για την υγεία τους. Όσο περνάει ο καιρός και οι γυναίκες αντιλαμβάνονται, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ καλύτερες ποιότητες ζωής οι γυναίκες και οι άντρες, γιατί δεν μιλάμε πάντα μόνο για τις γυναίκες. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις γυναίκες περισσότερο, αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Νομίζω ότι έχουμε καταλάβει ότι όσο πιο πολύ προσέχουμε το σώμα μας, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα της ζωής μας. Εκείνο που επισημάνθηκε ήταν ότι φρένο οι ασθενείς θα πρέπει να βάλουν στα λεγόμενα fake news που παραπλανούν, με ειδήσεις που καμία σχέση δεν έχουν με την έρευνα και την επιστημονική τεκμηρίωση, τα οποία μέσω διαδικτύου, με παραπλανητικούς συχνά τίτλους, συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας λογικής που αποπροσανατολίζει εντελώς όποιον προσπαθεί μέσα από το διαδίκτυο να αντλήσει πληροφορίες. Δεν είναι το διαδίκτυο κακό. Φτάνει να ξέρουμε να το χειριστούμε σωστά. Ο όρος fake news είναι κάτι που υπάρχει από το 1800 κάτι. Δεν είναι καινούριος. Το διαδίκτυο δυστυχώς το έχει κάνει γνωστό αυτή τη στιγμή. Εμείς αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ενημερωνόμαστε και μετά να ζητάμε βοήθεια από τους γιατρούς μας και να μην είναι το διαδίκτυο αυτό στο οποίο θα απευθυνθούμε για τη θεραπεία μας. Για τη θεραπεία πηγαίνουμε στο γιατρό. Σε ό,τι αφορά τη γυμναστική, το βιωματικό σεμινάριο περιελάμβανε ασκήσεις Qigong, μια μορφή άσκησης που έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει σημαντικά στη σωματική και ψυχολογική ευεξία. Τα ωφέλη λοιπόν της άσκησης στους ογκολογικούς ασθενείς έχουν επικυρωθεί. Γι' αυτό το Qigong, σας είπα, έχει μπει στα πιο μεγάλα νοσοκομεία της Αμερικής. Όταν το κάνουμε πολλοί άνθρωποι μαζί, λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Είναι πολύ διαφορετική αίσθηση από όταν το κάνεις μόνος σου, γιατί η ενέργεια χαρίζεται και μοιράζεται. Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η Ανδριανή Αγγελιδάκη, ενώ το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ασκληπιός Διάγνωσης, Ασκληπιών Κρήτης, της Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής του Παγνή, του Ογκολογικού Τμήματος του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου και του Σωματείου ΕΦΖΟ με τον καρκίνο. Το θέμα της άσκησης, της διατροφής, αλλά και της ψυχολογίας και τη συμβολή που έχει αυτό, τόσο στην αντιμετώπιση, έχουν αυτοί οι παράγοντες, τόσο στην αντιμετώπιση της ασθένειας, όσο και στην πρόληψη. Είναι μια συζήτηση που έχει έντονα γίνεται το τελευταίο διάστημα, μετά και από την επισήμανση από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ότι ο τρόπος ζωής θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση, στην αποφυγή του 30% των χρόνιων νοσημάτων και των καρκίνων.